Και υποθέτω ότι όλοι σας θα έχετε δεχτεί και το ερώτημα από φίλους σας, από ψηφοφόρους σας, από ανθρώπους που θα σας προσεγγίσουν, αν βλέπετε την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου, πέρα όμως από αυτό που συναντήσαμε το 96 στα Ίμια, κύριε Σενετάκη. Γιατί κρατάω μία φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μία φράση που είχε πει όμως και ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, ότι δεν θα δεχτούμε καμία κίνηση στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που γίνεται τώρα στην Κύπρο. Άρα βλέπετε την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου που θα μπορούσε να γίνει θριαλίδα για μια πιο εκτεταμένης έτσι κατάστασης, έκτακτης ανάγκης. Χρωστάω και ένα ευρύτερο σχόλιο λίγο στην κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία μίλησε για διγλωσία, μίλησε για αδράνεια και ο κύριος Γκεγκέρογλου μίλησε για τακτικισμούς. Και μέσα από την απάντηση σε αυτά τα σχόλια θα καταλήξω και στο δικό σας ερώτημα. Η υπογραφή του EastMed, για παράδειγμα, δεν είναι μία κίνηση που δημιουργείται, ολοκληρώνεται μέσα σε μία μέρα αντιδρώντας σε μία κίνηση του κυρίου Ερντογάν. Το να επισπεύσουμε τη συμφωνία της αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ δεν το κάνουμε γιατί παίζουμε ή θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε φίλοι με τους Αμερικάνους. Το κάνουμε γιατί προετοιμαζόμαστε ακριβώς, όπως σας είπα και πριν. Προετοιμαζόμαστε και φτιάχνουμε έτσι τις συμμαχίες μας ώστε να έχουμε μια αποτρεπτική ισχύ απέναντι στις κινήσεις που κάνει ο κύριος Ερντογάν. Και ναι, βεβαίως δεν θα ανεχτούμε καμία κίνηση στα χωρικά μας ύδατα. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει προκειμένου να προστατεύσουμε τα χωρικά μας ύδατα. Και γι' αυτό δουλεύουμε ώστε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εισβολή από την γείτονα χώρα. Επομένως, τι πιθανότητα δίνετε, κύριε Σενετάκη, στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα που το συζητάτε στη Βουλή. Σας λέω απλώς ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και σωστά διπλωματικό, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια κίνηση και με αυτά που έχουμε κάνει, εγώ θέλω να καθησυχάσω τους Έλληνες πολίτες ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο ο κ. Ερντογάν να προβεί σε ένα τέτοιο διάβημα. Επομένως, θεωρώ ότι οι πιθανότητες ελαχιστοποιούνται μέρα με τη μέρα. Κύριε Οικουμενίδη, θα κρατήσω και θα σας μεταφέρω μία δήλωση που έκανε ο κ. Αποστολάκης σχετικά πρόσφατα. Είχε γίνει η αλλαγή στην κυβέρνηση. Ότι μην περιμένουμε πολλά από τους απ' έξω. Ό,τι είναι λίγο να κάνουμε, θα το κάνουμε μόνοι μας. Και μάλιστα σε ερώτηση που δέχτηκε αν βλέπει ένα θερμό επεισόδιο, είπε ότι ναι, υπάρχει πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου. Στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το φωτογραφίζετε αυτό το επεισόδιο και τι πιθανότητες δίνετε? Θέλω να απαντήσω και σε αυτή την ερώτηση και σε κάτι που άκουσα από τους τηλεθεατές. Το θέμα είναι το εξής. Η Ελλάδα μέχρι τώρα με την εξωτερική της πολιτική, όπως σας είπα, μίλησε και στην προηγούμενη ενότητα, κινούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο και μένει σαν αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής η Ελλάδα δύναμη ειρήνης, δύναμη σταθερότητας, δύναμη εγγύηση της ομαλότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα, το κρατούμενο είναι αυτό. Αυτό φάνηκε και περνούσε σαν κόκκινη κλωστή τις δηλώσεις των ανθρώπων που μας δείξατε. Δεν πρέπει να εκλαμβάνεται όμως έτσι. Δεν είναι αδυναμία της Ελλάδας στην αντιπαράθεσή της για την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δεν είναι αδυναμία. Άλλο είμαστε δύναμη ειρήνης από την άλλη πλευρά και θα ήταν απαράδεκτο όντως η πολιτική ηγεσία να μην εξετάζει όλα τα σενάρια και να μην παίρνει υπόψη της όλα τα σενάρια. Και η αλήθεια είναι, όχι μόνο θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, πραγματικά το πιστεύω, όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, κατά τη γνώμη μου θα το μετανιώσει. Θεωρείτε έχουμε ότι υπάρχει τη δύναμη να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε τέτοια είμαστε επιβουλή. Είμαστε πιο κοντά όμως σε σχέση με προηγούμενο χρονικό διάστημα στην πιθανότητα στο θερμό επεισοδίου? Όλα είναι συνάρτηση της συνολικής αναδιάταξης, όπως είπα, των δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Και κακά τα ψέματα, ανεξάρτητα από τη θέση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια προσπάθεια της Τουρκίας να πατήσει το πόδι της, όχι γενικώς στη γειτονιά της και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην κεντρική Μεσόγειο μιλάμε, προσπαθεί να έρθει. Βλέπουμε
τουλάχιστον σε δηλώσεις να κινείται ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Ουσιαστικά είναι μια παράνομη συμφωνία που έκανε με την συγκεκριμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Έχουμε κάποιες δηλώσεις υπέρ μας και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, με την έννοια ότι είναι παραβίαση του διεθνούς, των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Αλλά εκτός από όλα αυτά τα διπλωματικά, τη γλώσσα της πολιτικής, η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα ήθελε να δοκιμάσει τις την αποτελεσματικότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κύριε Γεγέρογλου, θα σας ρωτήσω ως βουλευτή που έχετε μια μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εμπειρία λόγω των θητείων που έχετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχετε βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε παρόμοιες έτσι, καταστάσεις. Βγάζοντας στην άκρη την πολιτική σας, την κομματική σας ταυτότητα, ο Βασίλης Γεγέρογλου βλέπει την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου ή να το πω πολύ απλά, έχει οριμάσει αυτό στη λογική των Τούρκων, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα διαχρονικά οι Τούρκοι έδιναν τη λογική της απειλής. Δεν την αφήνω την κομματική ταυτότητα, γιατί εμπεριέχει Ωραία. Το πατριωτισμό και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια πολιτική εξωτερική. Σας έθεσα το ερώτημα λόγω του ότι έχετε βρεθεί πολλές φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε καταστάσεις που έπρεπε να διαχειριστούν με έναν ευαίσθητο τρόπο από το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι καλό ότι οι κυβερνώντες πιστεύουν ότι τα κάνουν όλα καλά ή ότι όλα τρέχουν ομαλά. Επισημαίνω ξανά, η Τουρκία έχει περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Δεν είναι πλέον η ρητορία. Ξεδιπλώνει το σχέδιο. Μετά τη δημιουργία τετελεσμένου με την Κύπρο, να θυμίσω έχουν περάσει τόσα χρόνια και τα τετελεσμένα υπάρχουν και ενίοτε χειροτερεύουν, δημιούργησε αυτό που δημιούργησε με τα Ήμια, το γκριζάρισμα, και έρχεται σήμερα με μια συμφωνία με τη Λιβύη να δημιουργήσει ξανά τετελεσμένα. Άρα κάτι είναι εκείνο το οποίο δεν κάνει σωστά η Ελλάδα. Και ποιο δεν είναι αυτό που δεν κάνει σωστά. Και πότε βρίσκει ευκαιρία η Τουρκία και τα κάνει. Όταν είναι αδύναμη από πλευράς εθνικής στρατηγικής. Εάν είχαμε διαμορφώσει την εθνική στρατηγική, δεν θα ανησυχούσε κανείς πολίτης γιατί θα γνώριζε ακριβώς τι κάνουμε. Ενώ τώρα κινούμαστε. Τα ίμια συνέβησαν επί Πασόκ. Δεν είπα και δεν μίλησα πότε γίνανε ή πότε δεν γίνανε. Όχι. Εσείς ομιλείτε κομματικά. Για λάθη. Ομιλείτε κομματικά. Σχετί, και είναι κάνετε λάθος. Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς στην εισαγωγή σας. Είναι ένα χαρακτηριστικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς στην εισαγωγή σας μιλήσατε ότι το κόμμα σας κάνει αυτό που κάνει σωστά. Εγώ δεν μίλησα ότι. Δεν είπα ότι η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται και επέρεται ότι τα κάνει όλα σωστά. Θεωρούμε ότι οχυρωνόμαστε ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να αποτρέψουμε ένα τέτοιο επεισόδιο. Λοιπόν, εσείς σχετίσατε τα κόμματα με τα θερμά επεισόδια και πέσατε. Τι να πω τώρα, κύριε Μεσανιτάκη, ξέρετε όση ώρα μιλούσατε. Πόσες φορές θα μπορούσα να έχω πάρει παρόμοια τον λόγο και να σας διακόψω. Και να πω. Τι σχόλιο κάνατε. Τι σχόλιο κάνετε, αντί να απαντήσετε γιατί συνεχίζετε. Και σε αυτά θέλω να απαντήσω εγώ. Σχετίσατε την προκλητικότητα της Τουρκίας κύριε με την διπλωματία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ δεν άμα είναι να έχουμε κάποιο χρόνο, να έχουμε. Αλλιώς να ξέρουμε να επεμβαίνουμε κι εμείς. Και αντί ο κύριος Σενετάκης να απαντήσει γιατί αρνείται, ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να αρνείται την εθνική συνεννόηση και θα τη θυμηθεί ομιγέννητο. Μετά από κάποια κρίση, έχει ήδη έτσι, είναι σίγουρο αυτό, με τους πολιτικούς γιατί αρχηγούς, συνεχίζει αυτό που έκανε το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω την κατηγορία, ειλικρινά. Κύριε Σενετάκη, κύριε Γεγέρογλου, ολοκληρώστε. Λοιπόν, δεν μπορώ να... Όχι, κύριε Δασκαλάκη, να τα έχουμε ξεκαθαρισμένα. Ναι. Εγώ δεν διέκοψα τον κύριο Σενετάκη, διέκοψη μου φέρε το χρόνο. Θεωρώ σκοπίμως από ένα σημείο κύριε και μετά. Κύριε Γεγέρογλου, μισό λεπτό. Από ένα σημείο και μετά. Δεν έφαγε. Και θα ήθελα τον χρόνο να ολοκληρώσω. Όχι, σκοπίμως δεν έφαγε κανένα χρόνο. Σκοπίμως. Εγώ συντονίζω τη συζήτηση. Και έχουμε πει το σχόλιο του και συνεχίζει. Κύριε Γεγέρογλου, μπορούμε όμως να κάνουμε διάλογο και μετά. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο, αλλά δεν τον έχετε ανοίξει τον διάλογο. Εάν τον είχατε ανοίξει, πολύ ευχαριστώ. Θα μου απαντήσετε λοιπόν, κύριε Σενετάκη, στη δευτερομιλία σα αυτή τη διάλογο. Αφού θέτε διάλογο, θα μου απαντήσετε στη δευτερομιλία σα. Αν σας ενόχλησε. Γιατί προσέτρεξε ο κύριος Μητσοτάκης λίγες μέρες αφού του ανέλαβε να προσυπρογράψει τη συμφωνία
με την Αμερική που είχε συνομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς να έχει διαμορφωθεί εκείνη η στρατηγική για την οποία σας μιλώ. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στη συμφωνία θα έπρεπε να έχουν συμπεριληφθεί και οι εγγυήσεις από τη στιγμή που είναι Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας, οι εγγυήσεις για την Ελλάδα. Επειδή και είπατε, αυτό δεν έγινε. Κύριε Γεώργλου, είπατε έγινε. Κάτι πολύ σημαντικό, ότι θεωρείτε ότι η Τουρκία έχει περάσει τις κόκκινες γραμμές. Δεν έγινε. Από λοιπόν τη δική σας εμπειρία, πώς φωτογραφίζετε την πιθανότητα ενός τερμού επεισοδίου? Ακριβώς θα απαντούσα σε αυτό, γιατί αμέσως μετά την υπογραφή από τον κύριο Μητσοτάκη, σε λίγες μέρες μόνο πέρασαν και η Τουρκία έκανε την επέμβαση στη Συρία. Θυμίζω ότι την Πέμπτη συζητεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συμφωνία αυτή για να ολοκληρωθεί. Και επειδή ακριβώς ήταν κραυγαλαίο αυτό που έγινε, δεν υπάρχει στη διεθνή πρακτική κάτι ανάλογο, αναγκάστηκε να στείλει μια επιστολή, η οποία να την κρατάμε κι εμείς να λέμε κάτι πήραμε. Μια επιστολή η οποία έχει ένα καλό ευχολόγιο, πράγματι, αλλά δεν έχει καμιά εγγύηση. Το ζητούμενο είναι, εάν οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι που μπορούν να σταματήσουν την Τουρκία τώρα, θέλουν να τη σταματήσουν ή θέλουν να έρθουν μετά από ενδεχόμενο επεισόδιο για να κάνουν τους διαιτητές. Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλιστα. Και αυτό δεν έχει απαιτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούν να τη σταματήσουν. Υπάρχουν πολλοί που δίνουν πιθανότητες σημαντικές σε ένα θερμό επεισόδιο. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι θερμό επεισόδιο, όπως διαμορφώνεται, είναι ολίγων ωρών, με την έννοια ότι δημιουργείται το πρόβλημα, δημιουργείται η εμπλοκή και ανοίγει ο δρόμος και κάτι άλλο μετά. Και έρχεται κάνει το διαιτητή ο άλλος. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς όσο πιο υποχωρητικοί είμαστε, όσο πιο μαλθακοί είμαστε στην αντιμετώπιση, τόσο δίνουμε περισσότερες πιθανότητες επεισόδιο. Πάντως τώρα δεν έχετε παράπονο στη διαχείριση του χρόνου, γιατί μιλήσατε παραπάνω, κύριε Γεώργλου. Ότι αν ακουμπήσει το δάχτυλο, θα του κοπεί το χέρι για να αποτραπεί το επεισόδιο. Καταρχήν, δεν έκανα παρατήρηση στον κύριο και θα εξηγήσω όταν μου δοθεί ο χρόνος τι είπα. Καταρχήν, επειδή εγώ συντονίζω τη συζήτηση, θα σας πω το εξής, ότι μπορεί ο καθένας, αν πιστεύει ότι πρέπει να παρέμβει, να το κάνει. Έτσι είναι και ο πραγματικός τηλεοπτικός διάλογος. Τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη. Να πάμε στον κύριο Συντιχάκη. Κύριε Συντιχάκη, εσείς συμφωνείτε με όλα αυτά τα οποία ακούσατε όσον αφορά την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου? Η πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου ή η εμπλοκή της χώρας μας σε ένα πόλεμο στη στενή ή στην ευρύτερη περιοχή είναι ορατότατο. Και γι' αυτό σας είπα και στην πρωτολογία μου ότι δεν συμφωνούμε με τον εφησυχασμό των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Και ξέρετε κάτι, γιατί? Επειδή ο κόσμος πολλές φορές ο τηλεθεατής, γινόμαστε κι εμείς αποδέκτες αυτής της ερώτησης, τι σημαίνει ένα θερμό επεισόδιο. Ο κύριος Γεγέργουλου είπε ότι θα είναι ένα επεισόδιο λίγων ωρών. Ο κύριος Ανετάκης και ο κύριος Ιγουμενίδης ότι πρέπει η Ελλάδα να καθορίσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να αποφευθεί ένα τέτοιο θερμό επεισόδιο. Η πολεμική εμπλοκή της χώρας μας ανοίγει αντικειμενικά θριαλίδα εξελίξεων. Ζημιωμένος αυγεί ο λαός μας. Ακούστε να σας πω, δεν είναι μόνο η Τουρκία απέναντι. Οι κυβερνήσεις έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα. Θα σας θυμίσω η επίσκεψη Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες που έδωσε τα εύσημα στους Αμερικάνους για τη δολοφονία Σουλεϊμανή. Την επόμενη μέρα το Ιράν λέει ότι εγώ στοχοποιώ όλες εκείνες τις χώρες που στέκονται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν βάσεις. Το ίδιο είπε ο ίδιος ο Πούτιν. Η Ρωσία δηλαδή. Ότι θα χτυπήσω όπου υπάρχει αμερικάνικη βάση. Άρα λοιπόν, τι προκύπτει εδώ? Εάν δούμε στενά το ελληνοτουρκικό πρόβλημα ως ένα πρόβλημα νύφης και πεθεράς, ή αυτά τα οποία ακούστηκαν ότι ο Ερντογάν είναι τρελός, με συγχωρείτε, τότε έχουμε χάσει την μπάλα. Το ελληνοτουρκικό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διευθετήσεων. Το ποιος θα ελέγξει τι και τι θα πάρει από την εξόρυξη των υδρογοναθράκων και τα πετρέλαια. Αυτή είναι η ουσία. Είτε λοιπόν πάνε σε πόλεμο, είτε το λύσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αυτοί θα πάρουν το μερίδιο της πίτας τους, θα πάρουν και τα οικονομικά συμφέροντα της Ελλάδας κομμάτι από την πίτα, θα πάρει και η Τουρκία. Ζημιωμένοι θα βγουν οι λαοί έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό το ΚΚΕ λέει ότι από τη στιγμή που εμπλακήκαμε, έχουμε χάσει την μπάλα. Το ΚΚΕ λοιπόν λέει άμεση απεμπλοκή από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Τσίπρας και να λέει το Τραμπ, καλά διαβολικό καλό Τραμπ. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι εδώ πέρα έχουμε φτιάξει μια συμμαχία, ή να λέει ο Υπουργός Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας ότι ματώσαμε στο παρελθόν μαζί με τους Αμερικάνους και ξανά χρειαστεί θα ματώσουμε μαζί με τους Αμερικάνους. Και την επόμενη μέρα να στέλνουν στρατό
στη Λιβύη, στη Σαουδική Αραβία, στα στενά του Ορμούζ, να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα F-35, να δίνουμε 4 δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ, τα δικά τους τα παιδιά θα πάνε στον πόλεμο. Mm-hmm. Τα παιδιά του ελληνικού λαού, για να μην σας πω ότι αυτό που κάνανε την κατοχή, που βάλανε στην πλάτη τους το χρυσό και φύγανε και πήγανε στο Κάιρο, άλλοι θα την πληρώσουν την ύφη. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός. Αντιθέτως μπορεί και αυτό το θέμα της πολεμικής εμπλοκής να δημιουργεί μια διευκόλυνση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για προσφυγή στη Χάγη. Τι σημαίνει όμως προσφυγή στη Χάγη? Καταρχήν γνωρίζουμε ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγη έχει αρνητικό πρόσημο. Θέλετε να σας πω γιατί τι στάση κράτησε στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας? Να πούμε για το τι στάση κράτησε στην υπόθεση του Κωσόβου. Mm-hmm. Για να πούμε δηλαδή ότι σε τελική ανάλυση στέκεται απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Απλά προσπαθώ το δικαστήριο να κατανοήσω τι είναι αυτό που ζητάτε ως απεμπλοκή. Γιατί απεμπλοκή όχι στο δικαστήριο της Χάγης να απέχουμε από την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου, όμως εδώ έχουμε μια χώρα. Όχι, όχι. Πας στη Χάγη. Πας στη Χάγη. Πας στη Χάγη. Mm-hmm. Σημαίνει συνυποσχετικό. Τι σημαίνει? Πάει η Ελλάδα, θέτει τις θέσεις της, τις θέτει και η Τουρκία. Και από εκείνη τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία βάζει ευθέως τα ζητήματα των διεκδικήσεων, mm-hmm. δημιουργώντας προηγούμενο. Μάλιστα. Βάλτε μια νότα. Προηγούμενο. Θέλω να όταν λέει το αυτό... κουκουέ απεμπλοκή, mm-hmm. τι σημαίνει? Δεν έχει κανένα λόγο η χώρα μας να είναι στο ΝΑΤΟ, να έχει αμερικάνικες βάσεις, να δίνει 4 δισεκατομμύρια ετησίως και την ίδια στιγμή ο λαός να πεινάει. Κύριε Λογιάδη, από την πρώτη σας τοποθέτηση. Απεμπλοκή λοιπόν από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς εδώ και το τώρα. Το κατανοήσαμε, κύριε Σιδηχάκη. Αλλά από την πρώτη σας τοποθέτηση, κύριε Λογιάδη, έχω την εντύπωση ότι το κομμάτι αυτό το προσεγγίζεται με μια πιο φιλική διάθεση προς τις απόψεις του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, το θέμα τώρα που λέμε για το θερμό επεισόδιο. Θα πούμε μερικά γεγονότα τα οποία ανέδειξε σήμερα η Νέα Κρήτη. Παραδείγματος χάρη τον κυβερνοπόλεμο, mm-hmm. Cyber War. Υπάρχει θερμό επεισόδιο. Υπάρχει όντως θερμό επεισόδιο. Από τις 8 Ιανουαρίου δεν μπορεί να πετάξει πλέον τον drone το οποίο παρακολουθεί τα υδάτινα σύνορά μας με τη Frontex. Αποτέλεσμα να μην παρακολουθούμε πλέον τους πόσους πρόσφυγες έρχονται εδώ πέρα. Mm-hmm. Και γενικά κινούνται. Υπάρχει λοιπόν ένας ασύμμετρος πόλεμος αυτή τη στιγμή. Το θερμό επεισόδιο μπορεί να γίνει σε άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός ανέβασε το site του, το Twitter του και κατέρευσε μέσα σε μια ώρα από κυβερνοεπιδές των Τούρκων. Εκεί είναι τα ασύμμετρα πράγματα. Δεν είναι θέμα θερμού επεισοδίου και τι θα γίνει. Το θερμό επεισόδιο γίνεται σε άλλο επίπεδο. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα αυτή ενός θερμού επεισοδίου στη γειτονιά μας, στα ελληνικά χωρικά ύδατα? Όχι, αυτό είναι. Για μας είναι θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Για τους Έλληνες, για τον Πρωθυπουργό, για όλους είναι θερμό επεισόδιο. Γιατί αυτή τη στιγμή το site της Βουλής έχει χτυπηθεί από Γερμανούς hacker. Τούρκους hacker, συγγνώμη. Mm-hmm. Εγώ τι βλέπω. Εμείς τι βλέπουμε? Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανυπαρξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμυντική, οικονομική, στρατιωτική, γενικά η στρατηγική. Αυτό μας κινητοποιεί και ως DM, το πανευρωπαϊκό μας κομμάτι, και ως Μέρα 25, να πούμε ότι ξέρεις, τα προβλήματα αυτά δεν είναι μόνο ελληνικά. Και το περιβαλλοντικό, και το αμυντικό, και το θέμα το μεταναστευτικό και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα ελληνικό κομμάτι. Είναι πανευρωπαϊκό. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να δείξει μια ενιαία στρατηγική. Τώρα, όσον αφορά εδώ πέρα, αυτό είναι big business. Πριν από μια εβδομάδα είχε μια εφημερίδα εδώ πέρα αθηναϊκή, τον Ερντογάν να μιλάει με τον Τραμπ. Ο Τραμπ να έχει μπροστά του μερικά αεροπλάνα και καράβια και του λέει ο Ερντογάν, εντάξει, τους έφτιαξα τους γείτονές μου, πούλησέ τα. Mm-hmm. Λέει ο Μακρόν, θα σας βοηθήσω, αλλά πάρτε καμιά φρεγάτα. Λέει και πάει και ο Πρωθυπουργός στην Αμερική και λέει να αγοράσουμε τα καινούργια F-35 και F-16 να ανανεώσουμε, mm-hmm. και αυτά πάρα. Είναι big business. Όσο αφορά τώρα θερμό επεισόδιο. Πραγματικά, εγώ από τη μεριά τώρα του τουρισμού που είμαι, mm-hmm. βλέπω ότι αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις μας γενικά στον τουρισμό πάνε πολύ καλά. Οι tour operators δεν ανησυχούν ούτε εδώ ούτε στην Τουρκία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάτι ανησυχητικό για θερμό επεισόδιο που λέμε είτε είναι κάποιες ώρες είτε με εμπλοκή, προσωπικά δεν μπορώ να το δω. Άρα αλλά... το βλέπετε από τη σκοπιά την τουριστική ότι δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία που πολλές φορές στο παρελθόν μπορεί να συνέβαινε. Βλέπω όμως άλλα. Το θερμό επεισόδιο είναι το cyber war, ο κυβερνοπόλεμος, mm-hmm. είναι θερμό επεισόδιο, τεράστιο.